Η ΚΑΠΑ 19 του Όφη φιλοξένησε στο ΒΑΚ την αντίστοιχη ομάδα του Ολυμπιακού σε εξαναβολή σε παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής, με τους γηπεδούχους να έχουν καλή παρουσία στα πρώτα λεπτά, αλλά στο 15 ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι με τον Καρανάτσιο, με τον Μπάκουλα από τα 11 βήματα να ευστοχεί και να κάνει το 0-1. Στο 19, μετά από εκτέλεση φάουλ του Καρανδινού, η μπάλα δεν απομακρύνθηκε με την προσπάθεια του Χότζα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι. Ενώ στην επόμενη φάση ο Σιμαντηράκης έκλεψε την μπάλα και σέντραρε, με την κεφαλιά του Σταυρόπουλου να μην βρίσκει στόχο για ελάχιστα εκατοστά. Στο 23, σε μια αντεπίθεση του Ολυμπιακού, ο Χαραλαμπόγλου σούταρε out, ενώ τεράστια ευκαιρία χασόφη στο 30, όταν ο Σιμαντηράκης έκοψε την μπάλα ωραία στην περιοχή, με το σούτ του Ζαχαριουδάκη να χτυπά πρώτα στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια στο έδαφος. Το 33ο λεπτό ο Δαρβίρας έκανε εξαιρετική ενέργεια, αλλά η προσπάθειά του κατέληξε out. Και στο 35 ξανά ο Σιμαντηράκης για τον Όφη δημιούργησε κίνδυνο στα καρέ του Ολυμπιακού, με τον Σταυρόπουλο να μην μπορεί να σκοράρει σε κενή εστία. Και ενώ ο Όφη έψαχνε την ισοφάριση, ήρθε στο 44 μια αντεπίθεση των Ερυθρόλευκων, με τον Χαραλαμπόγλου να δίνει την ασίστ στον Καρανάτσιο και εκείνος να κάνει εύκολα το 0-2. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ολυμπιακός σημείωσε γρήγορα και τρίτο γκολ με σούτ του Χαραλαμπόγλου, και από εκεί και πέρα δεν υπήρξαν άλλες σημαντικές φάσεις στο παιχνίδι, ένα μάτσο που αγωνίστηκε ως αλλαγή με την φανέλα του Ολυμπιακού και ο Ηρακλειώτης πρώην αμυντικός των τμήματων υποδομής του Όφη, Γιάννης Ρολάκης.